Παπαδόπουλος. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Μας προσγειώνουν ανώμαλα τα Ηνωμένα Έθνη, δεν είναι η πρώτη φορά. Νομίζω ότι δεν έχει και αξία η χρειά, αν θέλετε, των αντιπολιτευτικών τόνων τώρα, την ώρα που φαίνεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη υποσκάπτουν στην ουσία την ίδια την ύπαρξή τους με τα όσα λένε και τα όσα περιγράφουν. Ναι, προσγειώνονται ανώμαλα εκείνοι που πετούσαν στα σύννεφα. Γιατί η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην ουσία αποτελεί χαστούκι στη ρομαντική σχολή σκέψη του Κυπριακού. Εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν δώσαμε ακόμα αρκετές υποχωρήσεις και γενναιόδωρες προσφορές, ότι εμείς φταίμε για το ότι δεν λύθηκε το Κυπριακό και όχι η Τουρκία. Η έκθεση αποδεικνύει απερίφραστα ότι η πολιτική των γενναιόδωρων προσφορών και των μονόπλευρων υποχωρήσεων που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς. Ή των κινήσεων για να ξεμπροστιάσουν, αν θέλετε, την αδιαλαξία της Άγκυρας. Ούτε αυτό φαίνεται δια του αποτελέσματος να γίνεται αποδεκτό. Αυτός είναι ένας στόχος που δεν έχει καμία απολύτως σημασία, υπό την έννοια ότι κανένας δεν πρόκειται να παραδεχθεί ότι είναι η Τουρκία αδιάλαχτη και ότι εμείς είμαστε τα καλά παιδιά. Και αυτόν επιτέλους πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να σταματήσουμε εμείς να δίνουμε ουσία, υποχωρήσεις, με την ελπίδα ότι κάποιοι θα μας χειροκροτούν και θα έχουμε μια καλή εικόνα. Δεν είναι έτσι που δουλεύει η εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς φαίνεται και από την έκθεση. Καμία αναφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, καμία αναφορά στις παραβιάσεις της Τουρκίας. Ασχολείται ο Γενικός Γραμματέας με την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Περίπου μας επιρρύπτει εμάς ευθύνες για τις έρευνες και την αναστολή των διαπραγματεύσεων. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι οι δηλώσεις του κύριου Άιντε, όπου διαψεύδει τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος ξεκάθαρα ο άνθρωπος λέει ότι δεν ήταν στην ατζέντα του Κυπριακού το φυσικό αέριο και του ενέταξε ο Νίκος Αναστασιάδης με τη δήλωσή του. Και λέει ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν συμφωνεί με τον Νίκο Αναστασιάδη ότι θα πρέπει το φυσικό αέριο να συζητηθεί στο τέλος, ναι, με το εδαφικό. Είναι ξεκάθαρο ότι η νέα γενναιόδορη προσφορά του κ. Αναστασιάδη, δηλαδή να συζητηθεί το φυσικό αέριο και να μπει στην ατζέντα του Κυπριακού, αλλά στο τέλος, απλά θα είναι η αφετηρία για τις πιέσεις για την επόμενη υπαναχώρησή μας, που θα είναι να συζητήσουμε το φυσικό αέριο αμέσως. Κύριε Τσουρούλη, αν μου επιτρέπετε, εδώ και κάποια χρόνια ακολουθούμε την πολιτική του καλού παιδιού. Μας έφταιγε ο κύριος Ντάουνερ, θα μας φταίει ο κύριος Άιντε. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναδειχθεί απόψε. Μας φταίει ο Αμερικανός ο πρέσβης, επειδή άκουσα κάποιες πληροφορίες για τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από άλλον κανάλι. Τελικά είναι αυτοί που μας φταίνε ή μήπως η πολιτική μας που πρέπει να μας φταίει? Ναι. Με τα όσα αποκαλύπτει απόψε το δελτίο ειδήσεων του ΣΥΓΜΑ και αύριο η σημερινή, και αναφέρουμε στο τι διεμήφθη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το τελευταίο τρίμηνο. Προκύπτουν ζητήματα. Θα σας έλεγε κάποιος ότι εκεί φαίνεται ότι ο κύριος Άιντε στην ουσία κοροϊδεύε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον διαβεβαίωνε ότι θα συμβούν πράγματα που πάντως δεν συνέβησαν ποτέ. Νομίζω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κοροϊδεύε τον εαυτό του. Εμείς τον προειδοποιήσαμε. Δεν πρόκειται κανένας να σημειώσει, να καταγράψει και να ικανοποιηθεί από τη νέα γενναιόδορη προσφορά της συζήτησης του φυσικού αερίου πριν από τη λύση. Δεν πρόκειται κανένας ξένος να λάβει υπόψη ότι εμείς για ακόμα μια φορά υποχωράμε. Η πολιτική των μονόπλευρων υποχωρήσεων έχει αποτύχει παταγωδώς. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική στο Κυπριακό. Να σταματήσουν οι μονομερείς, μονόπλευρες υποχωρήσεις με την ελπίδα ότι θα μας χειροκροτήσουν οι ξένοι και θα κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Δεν είναι επικοινωνιακό πρόβλημα το Κυπριακό. Και πρέπει να διαμορφώσουμε στρατηγική σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή είναι θέμα. Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική μας. Ιδιαίτερα όσων είναι σε αναστολή οι διαπραγματεύσεις, πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι η υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να σταματήσουμε να την υπονομεύουμε μόνοι μας με τις υποχωρήσεις μας. Από την άλλη, όμως, ξέρετε τι. Δηλαδή, προκαλεί και έντονα συναισθήματα όταν ο αντιπρόσωπος εδώ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών δεν λέει ούτε λέξη για να φύγει το πειρατικό πλοίο που είναι στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά χαιρετίζεται το γεγονός ότι έφυγαν. Τον καλούσε κιόλας να κάνει αποδεκτή την πρόταση να φύγει για 4 μήνες, να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται και να έρθει πίσω. Δηλαδή είναι για να τρελαίνεται κανείς με το τι προτείνει ο κύριος Άιντε. Χαιρετίζεται το γεγονός ότι έφυγαν 30 στρατιώτες από την Τούρκη, στρατιώτες από την Πράσινη Γραμμή. Ότι αυτή είναι κίνηση καλής θέλησης. Έχουμε 40.000 και χαιρετίζεται ότι έφυγαν 30. Ναι, αυτό είναι ο κύριος Άιντε. Αυτή θα είναι η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Που δεν είναι ο κύριος Άιντε, είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, επειδή τα Ηνωμένα Έθνη δυστυχώς θεωρούν ότι εμείς είμαστε οι αδύναμοι, μας έχουν πάρει χαμπάρι.
ότι εμείς υποχωρούμε. Άρα μας πιέζουν εμάς να υποχωρήσουμε, να δεχτούμε τις θέσεις της Τουρκίας. Αυτόν κάμνουν, αυτά βρίσκουν, αυτά, με αυτά εργάζονται. Από την άλλη, ξέρετε, επομένως, τι, πρέπει να αλλάξουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Σας λένε, ωραία, δεχόμαστε τη συλλογιστική σας, η οποία όμως υπολείπεται ένα κομμάτι. Αυτό της πρότασης. Τι προτείνετε? Έχετε δίκιο που τα λέτε όλα αυτά. Από τη στιγμή που η δυνατή του κόσμου είναι με την Τουρκία. Τα συμφέροντα συγκλίνουν στην τουρκική πλευρά. Εάν είναι να επιλέξει κάποιο στρατόπεδο, είναι πασιφανές ότι θα διαλέξει το τουρκικό στρατόπεδο. Γιατί για 10.000 διαφορετικούς λόγους. Οικονομικούς, πολιτικούς, γεωστρατηγικούς. Συνεπώς, τι να κάνουμε? Διαφωνώ μαζί σας. Το έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι όταν διεκδικούμε είναι που κερδίζουμε, όταν υποχωρούμε, χάνουμε. Προχθές πανηγύριζε ο Νίκος Αναστασιάδης για την αντιδήλωση που είχε κερδίσει ο Τάσος Παπαδόπουλος το 2005, την οποία αναφέρατε και προηγουμένως, σε σχέση με τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Εκείνη την αντιδήλωση την πετύχαμε με την διεκδίκηση. Δεν βλέπουμε αυτήν την πολιτική να ακολουθείται σήμερα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Τσουρλή, είναι πραγματικά μια έκπληξη που ακούω. Αυτούς που τα κάνουν θάλασσα να έρχονται μετά από εμάς να ζητούμε να τους βρούμε τρόπο να τα φτιάξουμε και να τους σώσουμε. Εμείς προειδοποιούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι εδώ θα καταλήξουμε με την πολιτική των γενναιών προσφορών. Και δυστυχώς δεν μας άκουσε. Τον είχαμε προειδοποιήσει ότι το μόνο πράγμα που θα πετύχουμε όταν θα εντάξουμε το φυσικό αέριο στην ατζέντα του Κυπριακού είναι να αποθρασύνουμε την Τουρκία και να ξεκινήσουν να μας πιέζουν οι ξένοι, τα Ηνωμένα Έθνη, για να ξεκινήσει η συζήτηση για το φυσικό αέριο πριν από οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε σήμερα και δυστυχώς είναι καιρός επιτέλους κάποιοι να καταλάβουν τη λαθασμένη του στρατηγική, να καταλάβουν ότι είχε αποτύχει και να την αλλάξουν. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία.